Ναι. Γεια σας από το γήπεδο του ΠΑΟΚ, το για το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων, το μικρόφωνο ο πρόδρομος Κωνσταντίδης, για το ντέρμπι της πόλης Θεσσαλονίκης, ΠΑΟΚ Άρης. Στο γήπεδο δεν υπάρχει ο κόσμος ο οποίος θα περιμέναμε να υπάρξει. Είναι γύρω στα 1.000 με 2.000 άτομα. Η ατμόσφαιρα είναι ζεστή παρότι ότι δεν υπάρχει πάρα πολύ κόσμο. Οι ομάδες προθερμαίνονται και είναι στο τελικό στάδιο της προθέρμανσης, μιας και μένουν 3 λεπτά για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Από τα πρώτα στατιστικά που έχουμε στα χέρια μας για μέχρι τώρα πορεία των δύο ομάδων, αυτό που μας προκαλεί εντύπωση είναι ότι ένας παίκτης του ΠΑΟΚ μόνο, ο Κέις, έχει διψήφιο αριθμό πόντων μέσω όρο, 10,25. Οι υπόλοιποι όλοι παίκτες έχουν μονό αριθμό πόντων μέσω όρο σε κάθε παιχνίδι και αυτό είναι αποτάξιοσημείωτα. Για τον Άρη στο ίδιο στατιστικό υπάρχουν 4 παίκτες οι οποίοι έχουν διψήφιο αριθμό πόντων και αυτό νομίζω ότι είναι και ένα βασικό στοιχείο για τη σημερινή αναμέτρηση. Αν δεν κερδίσει ο ΠΑΟΚ σήμερα, μπαίνει και σε περισσότερες ψυχολογικές περιπέτειες, γιατί το παιχνίδι δεν μένει είναι στην αρχή του πρωταθλήματος, αλλά είναι ένα παιχνίδι το οποίο κυρίως δίνει ψυχολογική άνεση στην ομάδα η οποία θα το αποκτήσει. Μπορούμε να πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα, έτσι ώστε σε λιγότερο από 2 λεπτά να ξαναεπανέλθουμε για την περιγραφή του αγώνα. Το μικρόφωνο στο στούντιο. Λοιπόν, επιστρέψαμε στο ΠΑΟΚ Sports Arena για την περιγραφή του ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρης, στο μικρόφωνο πρόδρομος Κωνσταντίδης, για το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ΠΑΟΚ Άρη. Η ομάδα του ΠΑΟΚ είναι ήδη στο παρκέ, περιμένουμε και την ομάδα του Άρη. Ο ΠΑΟΚ ξεκινάει με τον Όουεν, τον Καρά, τον Κατσιβέλη και τον Lucky Jones και αρχηγό τον Μαργαρίτη. Και από τον Άρη πρώτη πεντάδα είναι ο Πουλιάδης, ο Κέις, ο Ταϊρέλης και ο Αθηναίου. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει αυτό το παιχνίδι. Όπως σας είπα, ο κόσμος πιστεύω ότι δεν είναι ο αναμενόμενος. Θα μπορούσε να υπάρξει και περισσότερος κόσμος. Η ατμόσφαιρα είναι ζεστή και ξεκινάμε. Το τζάμπολ το κερδίζει η ομάδα του ΠΑΟΚ. Το παιχνίδι διακόπτεται για να καθαριστούν τα χαρτάκια και οι κορδέλες οι οποίες πέθανε μέσα με το ξεκίνημα. Στους δύο πάγκους να πούμε ότι για τον γηπεδούχο ΠΑΟΚ στο πάγκο είναι ο Ηλίας Παπαθεοδόρου, ο οποίος δεν έχει ξεκινήσει με τους καλύτερους Ιωνούς στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Σε αντίθεση με τον πάγκο του φιλοξενούμενου Άρη, όπου είναι ο Παναγιώτης Γιαννάκης, τον οποίο νομίζω το ξέρετε όλοι, και μέσα σε δύσκολο κλίμα έτσι όπως ήταν ο Άρης το καλοκαίρι, ξεκίνησε πάρα πολύ θετικά. Να πούμε επίσης ότι
Το γήπεδο έχει μια πάρα πολύ ζεστή ατμόσφαιρα. Είμαστε στη διακοπή, γι' αυτό δεν περιγράφουμε, να καθαριστεί το παρκέ από τις κορδέλες και από τα χαρτάκια. Ένα συνηθισμένο φαινόμενο γενικότερα στα ελληνικά γήπεδα, κυρίως στα ντέρμπι όπως Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Παοκάρι και αντίστροφα. Να πάμε λίγο στα στατιστικά πάλι και να πούμε ότι όπως και μάλλον στον ΠΑΟ υπάρχουν παίκτες οι οποίοι έχουν πολύ περισσότερο χρόνο συμμετοχής από ότι αυτοί του Άρη, και δεν ξέρω αν επειδή υπήρχε και παιχνίδι ευρωπαϊκό, αυτό θα φανεί και στο κομμάτι της κούρασης. Μιας και στον Άρη φαίνονται οι χρόνοι να είναι πιο καλά μοιρασμένοι και ίσως αυτό φταίει, το ότι υπάρχει ένα βάθος στο ρόστερ, ενώ στον ΠΑΟΚ οι χρόνοι δεν είναι τόσο καλά μοιρασμένοι και υπάρχουν παίκτες οι οποίοι πλησιάζουν κοντά στο να παίξουν σχεδόν και όλο το παιχνίδι, και αυτοί είναι τρεις παίκτες. Κυρίως είναι ο Κατσιβέλης και ο Λάκη Τζόουνς και ο Χαραλαμπόπουλος. Λοιπόν, είναι έτοιμα να ξαναξεκινήσει το παιχνίδι με επαναφορά της μπάλας απ' έξω. Η κατοχή της μπάλας είναι η ομάδα του ΠΑΟΚ. Την επαναφορά θα είναι ο Καράς και περιμένουμε να ξαναξεκινήσει το παιχνίδι. Τώρα είμαστε ok, όχι, ο διαιτητής ξαναδιακόπτει το παιχνίδι γιατί δεν έχει καθαριστεί ο αγωνιστικός χώρος. Τις κάρτες του ΠΑΟ δεν ακούνε τις εκκλήσεις που γίνονται τα μεγάφωνα. Χαρακτηριστικό φαινόμενο το φιλάθλο του ΠΑΟ. Και νομίζω ότι τώρα επιτέλους, μετά από μια διακοπή κάποιων λεπτών, είναι έτοιμος ο Καράς να ξαναεπαναφέρει την μπάλα και να ξεκινήσει. Βλέπουμε τον Παναγιώτη Γιαννάκη να κάνει το σταυρό στον Πάκο και το παιχνίδι έχει ξεκινήσει. Επίθεση για τον ΠΑΟ, γρήγορες εναλλαγές της μπάλας. Ένας με ένα κάτω από το καλάθι. Κερδίζει το φάουλ ο Μαργαρίτης, ο οποίος είναι και αρχηγός. Η προσωπική μονομαχία που είχε κάτω από το καλάθι του Άρη. Έχουμε δύο βολές για τον παίχτη του ΠΑΟΚ. Το παιχνίδι έχει μόλις ξεκινήσει, είναι στο 0-0 και στα 14 δευτερόλεπτα επίθεση του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε ένα φάουλ. Η πρώτη βολή είναι εύστοχη και έχουμε το 1-0 για την ομάδα του ΠΑΟ με τον Μαργαρίτη. Εύστοχος και στη δεύτερη βολή, 2-0 για την ομάδα του ΠΑΟ. Ο Άρης στην επίθεση περνάει με μια μακρινή πάσα στο κέντρο, πάει σε κοντρόλ επίθεση με τον Αθηναίου. Ο Αθηναίου δίνει στο Βουέβερ. Ο Βουέβερ στην άμυνα με τον Τζόουν. Η μπάλα έξω, πάλι Βουέβερ. Σουτάρι για τρεις. Χάνει το rebound ο ΠΑΟΚ, αν και νομίζω ότι υπήρξε ένα φάουλ το οποίο δεν δόθηκε. Ο Αθηναίου στο κατέβασμα της μπάλας. Βουέβερ. Ο Πουλιάτης τριπλάρι. Επιχειρεί το lay-up. 2-2. Κατεβάζει την μπάλα ο Κόνιαρης για την ομάδα του ΠΑΟ σε κοντρόλ επίθεση. Ο Τζόουνς την μπάλα. Ξανά στο Τζόουνς, ο οποίος επιχειρεί το τρίποντο και είναι εύστοχο. 5-2, 5 δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί η επίθεση του ΠΑΟ. Έχουμε πάλι μια διακοπή στο παιχνίδι γιατί
πάλι πετάχθηκε ένα αντικείμενο εντός του αγωνιστικού χώρου. Η επαναφορά θα γίνει από την πλάγια γραμμή με τον Αθηναίου, ο οποίος δίνει στο Πουλιάτη, ο Πουλιάτης δίνει στον Γουίβερ, Γουίβερ ξανά, επιτέλους ένα rebound για τον ΠΑΟΚ, ο Τζόνς κατεβάζει την μπάλα, δίνει στο Κόνιαρη, ο Καράς, και έχουμε το κάρφωμα για τον ΠΑΟΚ από τον Κλάσεν Όουεν, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε το άστοχο σουτ και έτσι έχουμε το 7-2. 7:50 στο πρώτο δεκάλεπτο του παιχνιδιού. Η ομάδα του Άρη στην επίθεση, σε μια γρήγορη επίθεση, χάνει την μπάλα η ομάδα του Άρη. Ο ΠΑΟΚ δεν πάει σε ευθυδιασμό, προτιμάει σε μια κοντρόλ επίθεση. Έχουμε φάουλο το οποίο κερδίζει ο Κατσιβέλη. Η μπάλα είναι απ' έξω για δύο πόντους. Ένα φαινομενικά εύκολο καλάθι το οποίο χάνει η ομάδα του ΠΑΟΚ. Η ομάδα του Άρη τώρα είναι στην κόντρα επίθεση, σε μια γρήγορη επίθεση, αλλά έχουμε γρήγορη επιστροφή της άμυνας του ΠΑΟΚ. Κλείνεται και έχουμε το κλέψιμο για την ομάδα του ΠΑΟΚ, ο Κατσιβέλης με φινιδιασμό, Κόνιαρη για τρεις, έξω. Θα μπορούσε να δώσει και μια πιο εύκολη πάσα. Το παιχνίδι έχει έναν γρήγορο ρυθμό, τον οποίο το ρίχνει τώρα η ομάδα του Άρη, η οποία πάει σε αργή επίθεση. Ο Αθηναίου για τρεις, είναι άστοχος. Παίρνει το rebound, το χάνει η ομάδα του ΠΑΟ, κάνω το καλάθι και έχουμε το κάρφωμα για τον Μπέρσον Κέι και το 7-4. Νομίζω ότι ο ΠΑΟ έχει μπει καλά στο παιχνίδι, αλλά έχει ένα τρομερό πρόβλημα στα rebound. Κυριολεκτικά δεν μπορεί να πάρει rebound. Ο Jones δίνει την μπάλα στον Κόνιαρη, ο οποίος αστοχεί κάτω το καλάθι. Οι φίλοι του ΠΑΟΚ ζητάνε φάουλ, αλλά νομίζω ότι δεν υπήρχε φάουλ. Τώρα έχουμε φάουλ το οποίο κάνει ο Μαργαρίτη πάνω σε παίκτη του Άρη. Έχουμε αλλαγή για την ομάδα του Άρη. Περνάει ο Γκάρι Μπέιλ στην πεντάδα του Άρη. Αθηναίου με την μπάλα, τριπλάρι στο ύψος της ρακέτας. Νομίζω ότι και έχουμε το τρίποντο για τον Άρη, από τον Τσαϊρέλη. 7-7 η επίθεση για την ομάδα του ΠΑΟ, σε αργή επίθεση. Ο Καράς με την μπάλα, προσπαθεί να πει στη ρακέτα, βγάζει έξω για τον Τζόμπς για 3 airballs, airball. Η επίθεση είναι για τον Άρη, η επαναφορά για τον Άρη. Ο Γκάρι Μπέλ κατεβάζει την μπάλα. Ενώ υπάρχουν κάποιες διαμαρτυρίες των υπευθύνων του Άρη, Σαϊρέλη για τρεις, άστοχο, ξαναχάνει ο ΠΑΟΚ το rebound. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχει χάσει μέχρι στιγμής 5 αμυντικά rebound, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ κακό ποσοστό αυτό και στην αρχή του παιχνιδιού. Λέγαμε πριν ότι η υπεύθυνη του Άρη κάνα κάτι παρατηρήσει για το φωτεινό πίνακα. Εύστοχη η πρώτη βολή για τον Weaver. 8-7 για τον Άρη. Εν αναμονή της δεύτερης βολής. 9-7 για τον Άρη. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχει τρομερό πρόβλημα
στα αμυντικά rebound. Δεν έχουν σωστές τοποθετήσεις οι παίκτες του. Ενώ τώρα έχουμε μια επίθεση για την ομάδα του ΠΑΟΚ με το Κατσιβέλη να παίζει με πλάτη. Έχουμε χαμηλά φάουλ, όχι πάνω στην κίνηση. Η επαναφορά θα γίνει από την τελική γραμμή. Κατσιβέλη ξανά. Κόνιαρη. Και έχουμε το 9-9 μετά την πολύ καλή πάσα του Κόνιαρη. Τώρα έχουμε την επίθεση για τον Άρη. Το Γουίβερ. Γουίβερ με την μπάλα, ένας εναντίον ενός. Βγάζει έξω στο Τσαϊρέλη. Τσαϊρέλης προς την χάνει την μπάλα. Την κερδίζει. Έχουμε το αλλίωμα της μπάλας και την αντεπίδεση για τον ΠΑΟΚ. Ο Γουίβερ πετυχαίνει το καλάθι ένα σφέναν και ο ΠΑΟΚ ξανά μπροστά 8-9, 4 λεπτά πριν τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο στο ΠΑΟΚ Πόρτα Αρίνα. Το τρίποντο για τον Άρη, η μπάλα πήγε και βγήκε, δεν σηκώθηκε κανένας για να την βγάλει. Ο Αθηναίου κάνει το 11-12. Ακούτε την περιγραφή του ΠΑΟΚ Άρη από το γήπεδο του ΠΑΟΚ στο Sports Arena και την περιγραφή του πρόεδρου του Κωνσταντίδη στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Ο προπονητής του Άρη, ο κύριος Γιαννάκης, δέχεται τις παρατηρήσεις από τον διαιτητή της αναμέτρησης και έχουμε και την τεχνική ποινή, αν μπορώ να καταλάβω καλά μέσα σε αυτό το παδεμόνιο που γίνεται. Υπάρχει time out. Να πούμε ότι λίγο οι διαιτητές είναι ο Παναγιώτης Αναστασόπουλος, ο Αναστάσιος Μάτσος και ο Στέφανος Μαγκλογιάννης. Να πούμε ότι το πρώτο που παρουσιάζει ο ομάδα του ΠΑΟΚ σε πρώτη φάση είναι τα αμυντικά rebound. Νομίζω ότι η εύκολη πόντι και το 11-12 μπροστά του Άρη οφείλονται καθαρά και μόνο σε αυτό το κομμάτι, σε τίποτε άλλο. Κάπου εδώ τελειώνει το time out και οι ομάδες επανέρχονται στον αγωνιστικό χώρο. Περιμένουμε για την ομάδα του Άρη να επιστρέψει στο παρκέ. Η επαναφορά για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Ο Κατσιβέλης βρίσκει τον Jones. Jones επιχειρεί τον πάσιμο, κάνει το καλάθι. Πετυχαίνει με τη δεύτερη προσπάθεια το καλάθι. Έχουμε το 13-12. 3,5 λεπτά πριν το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Ο Άρης είναι στην επίθεση. Έχουμε διακοπή για φάουλ. Που χρεώνεται ο Κόνιαρης. Το πρώτο του. Την επαναφορά για την ομάδα του Άρη. Ταϊρέλη στο χουπ. Έξω η μπάλα. Κόνιαρης, Τζόουνς. Προσποίηση για τρεις. Ξαναπέρνει την μπάλα. Ένας με έναν. Με πλάτη, γυρίζει, αστοχή, ξανά η επίθεση, Κόνια για τρεις. Νομίζω ότι είναι πολύ βεβαιασμένη η κίνηση αυτό το πράγμα. Και μια και ομάδα του ΠΑΟΚ είναι και μπροστά στο σκορ, νομίζω ότι είναι λίγο ανούσιο
το να επιχειρεί κάποιο τρίποντο και δεν γυρνάει την μπάλα. Ένας με έναν, έχουμε φάουλ που κερδίζει ο Αθηναίος για τον Άρη. Η επαναφορά από την πλάγια γραμμή για την ομάδα του Άρη βγαίνει από τα screen ο Λιώτης, ο οποίος έχει και την μπάλα. 5 δευτερόλεπτα, 4, 3, 2, 1. Έχουμε και βήματα που κάνει ο Τσαϊρέλης, αλλά μένει και η μπάλα στα χέρια του Άρη. Έχουμε το κατέβασμα της μπάλας για την ομάδα του ΠΑΟ σε μια λίγο πιο γρήγορη επίθεση. Κόνιαρης διστάζει, ξανά την μπάλα Κόνιαρης, επιχειρεί το τρίποντο, είναι μέσα, 16-12. Μια καλή συγκομιδή πόντων το μέχρι τώρα. Η ομάδα του Άρη τα τελευταία λεπτά δείχνει λίγο να τα έχει χαμένα. Πολύ ωραία assist του Weaver κάτω το καλάθι. Ο Τσόχλας για να επανέρχεται στο παιχνίδι στη θέση του Κατσίβελη. Δύο βολές για την ομάδα του Άρη. Τις βολές ο Τσαϊρέλης, πρώτη βολή εύστοχη, 16-13. Δεύτερη βολή για τον Τσαϊρέλη, η οποία είναι άστοχη και κερδίζει το rebound επιτέλους η ομάδα του ΠΑΟ. Ο Τζόουνς κρατάει την μπάλα έτσι ώστε να την αφήσει τον Τσόχλα. Ο Τσόχλας που πέρασε μόλις στη θέση. Μια πάρα πολύ ωραία τάπα του Γουίβερ στον Τζόουνς, ο οποίος Τζόουνς έκανε μια περίσκευση ενέργεια. Γουίβερ πάρα πολύ ωραίο καλάθι με το follow κάτω από το καλάθι. Τσόχλας με πλάτη, κατεβάζει την μπάλα για τον ΠΑΟ. Ο ΠΑΟ τώρα που έχει χαμηλώσει το σχήμα του. Ένα τρίποντο άστοχο για την ομάδα του ΠΑΟ. Νομίζω ότι είναι πολύ βεβαιασμένες ενέργειες αυτές δυστυχώς. Και κοντρόλ επίθεση για τον Άρη. Για τρεις ο Φιλιώνης χάνει. Ξαναχάνει το rebound η ομάδα του ΠΑΟ. Ο Γουίβερ το επιθετικό rebound. Goal foul για την ομάδα του Άρη. 16-17 μπροστά. Στην μία βολή που έχει ο Γουίβερ. Για ακόμα μια φορά η ομάδα του ΠΑΟ δεν μπορεί να πάρει το αμυντικό rebound. Ο Ηλίας Παπαθεοδόρου διαμαρτύρεται έντονα στον Τζόουνς. 16-18, δύο πόντους η ομάδα του Άρη μπροστά. Ο Γουίμερ αποχωρεί στη θέση του, μπαίνει ο Πετουέι. Και για την ομάδα του ΠΑΟΚ έχουμε αλλαγή, μπαίνει ο Τρίσε στη θέση του Κόνιαρη. Τσόχλας για το Χρυσικόπουλο, φάουλ κερδίζει ο Κλάσεν κάτω από το καλάθι. Δύο βολές για την ομάδα του ΠΑΟ. Να δούμε αν θα γίνει το 18-18, 30 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. 17-18. Εύστοχος ο Κλάσεν Όουεν, ο οποίος έχει 19 λεπτά μέσο όρο στα προηγούμενα παιχνίδια. Δεύτερη βολή
για τον Λάσερ Κόεν. 18-18, 30 δευτερόλεπτα για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Επίθεση για την ομάδα του Άρη, 24 δευτερόλεπτα, η οποία έχει ξεκινήσει ήδη στο κατέβασμα ο Φιλιώνης. Για τον Πουλιάτη, ο οποίος έχει περάσει αυτό το παιχνίδι. Ο Βασιλόπουλος. Ο Πετχουέ για τρεις. Άστοχος, παίρνει το rebound. Τρία δευτερόλεπτα. Δύο. Δεν έχει πάρει χαμπάρι ο παίκτης του ΠΑΟ. Πραγματικά δεν έχει πάρει χαμπάρι ο παίκτης του ΠΑΟ. Τελειώνει το πρώτο δεκάλεπτο, μπορούσε να επιχειρήσει ένα τρίποντο. Κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, το μικρόφωνο στο στούντιο και επανερχόμαστε για το δεύτερο δεκάλεπτο. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Το Basket Champions League και το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων πηγαίνουν μαζί. Με μοναδικές περιγραφές θα σας οδηγήσουμε στη μαγεία του Basket Champions League. Μόνο στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Ο Άρης στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Εδώ ακούς όλα τα εντός έδρας παιχνίδια του Άρη. Νιώσε την ατμόσφαιρα του κλεάν της Βικελίδης σε περιγραφή του Νίκου Μαθεόπουλου. Ακολουθήστε μας στο Instagram, παπάκι EOLAS. Διαβάζετε, ακούτε, βλέπετε. Πηγή έμπνευσης και δημιουργίας. www.eolas.org. Ξαναεπανερχόμαστε στο Πάοκ Σπορτς Αρίνα για την περιγραφή του δευτέρου δεκαλέπτου, το οποίο θα ξεκινήσει με κατοχή της ομάδας του Άρη. Το σκορ είναι 18-18, απόλυτα πειρασμένο παιχνίδι και στα λάθη και στους πόντους και γενικότερα και στην εμφάνιση. Η επαναφορά για την ομάδα του Άρη, με κατοχή για την ομάδα του Άρη. Ο Φιλιώνης κατεβάζει την μπάλα για την ομάδα των φιλοξενούμενων. Φιλιώνει ξανά, ψάχνει και βρίσκει το Fetway για τρεις, εύστοχο από τον Weaver. 18-21 για την ομάδα του Άρη. Για τρεις ο Τρίσε. Αλλά το τρίποντο δεν μετράει, γιατί έχουμε φάουλ για την ομάδα, υπέρ για την ομάδα του ΠΑΟ. Στην επαναφορά ο Τρίσε για τον Τσόκλα. Τσόκλα για τον Κρουμπάλη. Κάτω το καλάθι. Κρουμπάλη χάνει την μπάλα καθαρά. Και έχουμε το τέλος της επίθεσης του ΠΑΟΚ, ο οποίος ΠΑΟΚ δεν πρόλαβε να επαναφέρει την μπάλα. Ξανά η κατοχή για την ομάδα του Άρη, ενώ είναι τρεις πόντους μπροστά. Ο Φιλιώνης στο κατέβασμα της μπάλας για τον Άρη. Η πίεση του Τρίσε σε όλο το γήπεδο. Ο Γουίβερ ξανά για τρεις. Αυτή τη στιγμή είναι άστοχος, αλλά κλασικά χάνει την ομάδα του αμυντικό rebound της ομάδας του ΠΑΟ. Ξανά ο Άρης σε οργανωμένη επίθεση. 5 δευτερόλεπτα, 4-3, Φιλιώνει για 2, εύστοχος. 18-23. Για 3, άστοχο, τελείως άστοχο για την ομάδα του ΠΑΟΚ.
Η επαναφορά για την ομάδα του ΠΑΟ μετά το φάουλ. Ο Ζάρας βγάζει την μπάλα έξω για τρεις, άστοχο πάλι για ακόμα μια φορά το επιθετικό rebound, όπως η ομάδα του ΠΑΟ με τον Χρυσικόπουλο, ο οποίος κερδίζει και το φάουλ. Το σκορ παραμένει 18-23, 8 λεπτά πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Αλλαγή για την ομάδα του Άρη. Ο Αθηναίου περνάει στην θέση του Φιλιώνη, όχι, συγγνώμη, στη θέση του Πουλιάντη. Ο ΠΑΟΚ σε επίθεση. Ξανά φάουλ που κερδίζει η ομάδα του ΠΑΟΚ. Η επαναφορά θα γίνει από την τελική γραμμή από τον Κατσιβέλη. Ο Τσόκλας με την μπάλα για τρεις. Ούτε τώρα κάνει το χατήρι που η μπάλα μπαίνει και βγαίνει. Επίθεση για την ομάδα του Άρη. Κερδίζει το φάουλ ο Βασιλόπουλος. Νομίζω είναι αχρίαστο φάουλ. Δεν χρειαζόταν τώρα, μια και υπήρχαν σωστές θέσεις για να βγει η άμυνα. Ο Κλάσεν ξανά στο γήπεδο στη θέση του Ουσμάν. Παραλίγο το κλέψιμο για την ομάδα του ΠΑΟ. 4 δευτερόλεπτα, 3, 2, 1 για 3 ο Βασιλόπουλος. Άστοχος, παραλίγο να ξαναχάσει το rebound ο ΠΑΟ. Σε έναν εφηδιασμό που προλαβαίνει ο Άρης να πάρει θέσεις. Με πλάτη το καλάθι, πολύ ωραία κίνηση για τον Κατσιβέλη, ο οποίος κερδίζει το φάουλ, αλλά είναι χαμηλά, δεν υπάρχουν βολές για τον παίχτη του ΠΑΟ. Η επαναφορά ξανά από την τελική γραμμή. Διστάζει δυστυχώς ο Κατσιβέλης, ενώ ήταν μόνος του. Ο Ζάρας με την μπάλα. Ο Έρπολ κάνω το καλάθι για το Κλάσεν, αν είναι δυνατόν. Σε επίθεση οι παίκτες του ΠΑΟ, του Άρη με τον Αθηναίου, ο οποίος τριπλάρει. Ξανά τριπλάρει, πολύ ωραία κίνηση. Αστοχή το καλάθι, πατάει γραμμή ο παίκτης του ΠΑΟ, καλά δεν δίνεται. Στην επίθεση ο ΠΑΟ με τον Ζάρα. Καμία κίνηση από τους παίκτες του ΠΑΟ. Κατσιβέλης πως του πως γυρίζει. Ούτε τώρα, αν είναι δυνατόν, οι παίκτες του ΠΑΟ δεν μπορούν να βάλουν την μπάλα κάτω το καλάθι. Κάνω το καλάθι, καλάθι και φάω! Επιτέλους από το Χρυσικόπουλο! 20-23 μετά από πάρα πολλή ώρα για την ομάδα του Άρη, του ΠΑΟ. Έχουμε καλάθι. Και μια συμπληρωματική βολή για να δούμε αν θα γίνει το 21-23, 6 λεπτά και 17 δευτερόλεπτα. Ενώ έχουμε αλλαγή για τον ΠΑΟΚ, ο Κλάσεν κάθεται στον πάκο. Ο Χρυσικόπουλος κάνει το 21-23, 6 λεπτά πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ο Φιλιώτης κατεβάζει την μπάλα για τον Άρη. Ο Πετουέι, ο Βασιλόπουλος για 3 airball. Πολύ καλή άμυνα από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης διαμαρτύρεται και ζητάει time out, το οποίο έχουμε τώρα ένα time out για τον Άρη.
με πολλές διαμαρτυρίες από τον Παναγιώτη Γιαννάκη για ένα φάουλ που δεν δόθηκε. Για τη δικιά μου τη γνώμη θεωρώ ότι δεν υπήρχε φάουλ, αλλά ήταν μια πολύ κακή επίθεση του Άρη που στα τελευταία λεπτά δεν μας είχε συγκριθεί με δέκεσαι επιθέσεις. Είναι κατανοητό ότι οι δύο προπονητές προσπαθούν να κερδίσουν το παραμικρό από τις κακές επιθέσεις των ομάδων του, μιας και αυτές είναι πάρα πολλές μέχρι και τώρα. Είμαστε 5 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Το Πάουκ Σπορτς Αρίνα, στην περιγραφή είναι ο πρόεδρος Κωνσταντίδης για το ραδιόφωνο του ερευνητικού οργανισμού Ελλήνων. Μέχρι στιγμής ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, όχι από άψη ποιότητας αλλά από άψη εναλλαγής στο σκορ και από άψη ταχύτητας. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ θα να επιστρέφουν στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα καλούνται και οι παίκτες του Άρη για να δοθεί συνέχεια. Η μπάλα είναι για το ΠΑΟΚ στην επαναφορά για να συνεχιστεί το παιχνίδι για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Ο Ζάρας κατεβάζει την μπάλα. Πίεση από τους παίκτες του Άρη. Ο Τσόχλα μια πάρα πολύ ωραία πάσα, μια πάρα πολύ ωραία ασίστ. Το Μαργαρίτη, πολύ ωραία φάση για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Ο Φιλιώνης για την ομάδα του Άρη. Διστάζει ο παίκτης του Άρη να σάρει για τρίποντο. Και ο Τσόχλας χρεώνεται ακόμα ένα φάουλ για την ομάδα του ΠΑΟΚ και δεύτερο προσωπικό. Η επαναφορά είναι από τελική γραμμή για την ομάδα του Άρη. Ο Πεντουέι έχει την μπάλα. Ξανά Πεντουέι. Πολύ ωραία πάσα κάτω από το καλάθι και έχουμε το φάουλ. Ήταν ο μοναδικός τρόπος που θα μπορούσαν να σταματήσουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ την επίθεση του Άρη σε εκείνο το σημείο. Η επαναφορά για τον Άρη, ο Μούρτος, ο οποίος είναι και αρχηγός του Άρη, τον Αθηναίο. Ο Αθηναίο επιχειρεί ένα πάστιμο και ένα καθαρό φάουλ του Τσόχλα, ο οποίος πάει στα τρία φάουλ και αυτό είναι ένα προβληματάκι για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Και στις δύο βολές. Στην επίθεση ο ΠΑΟΚ με τον Τσόχλα για τρεις πολύ άσοχο το σούτ από τον Τζάρα, κερδίζει το αμυντικό rebound ο Αθηναίου, ο οποίος κατεβάζει και την μπάλα σε ένα γρήγορο ρυθμό για την ομάδα του Άρη. Πάρα πολύ ωραία μπαλτόν πάσα και ο Μπέντουέι καρπώνει την μπάλα στο καλάθι του ΠΑΟΚ. Έχουμε το 23-26, 4 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του δευτέρου δεκαλέπτου και του πρώτου ημιχρόνου. Μαγικά από τους παίκτες του ΠΑΟΚ, οι οποίοι χάνουν την μπάλα, αλλά με τη σειρά τους οι παίκτες του Άρη οθούν την μπάλα προς τα έξω και η κατοχή είναι ξανά για την ομάδα του ΠΑΟ. Ο Τσόχλας με την μπάλα. Πολύ ωραία πάσα κάτω από το καλάθι. Για τρεις
ο Κατσίβελς, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει λογική σε αυτό που κάνει ο Πάο. Εδώ μπορεί εύκολα να βάλει την μπάλα κάτω το καλάθι, τη βγάζει έξω για τρεις με ένα κάκιστο ποσοστό. Δηλαδή το ποσοστό του Πάο στα τρίποτα είναι πάρα πολύ κακό και συνεχίζει και επιμένει. Για τρεις τώρα ανταποδίδει ο Άρης, ενώ είναι εύστοχος και πάμε στο 23-29. 6 πόντους διαφορά για την ομάδα του Άρη. Ο Κόνιαρης είναι έτοιμος να μπει στο παιχνίδι. Πολύ ωραίο πάστημο, παρά λίγο καλάθι και φάουλ για τον Μαργαρίτη, ο οποίος τρίπλαρε και έκανε το πάστημο πάρα πολύ όμορφα. Έχουμε τις δύο βολές για τον Μαργαρίτη. Να δούμε αν θα μειώσει ο Πάο. Στη θέση του Τσόκλα περνάει ο Κόνιαρης. Δύο βολές για τον Πάο με τον Μαργαρίτη. Η εύστοχη πρώτη 24-29 μειώνει ο Πάο. Για να δούμε και τη δεύτερη βολή. Άστοχη η δεύτερη βολή. Δεν έκανε το χατήρι στο Μαργαρίτη. Παραμένει το 24-19. Σε γρήγορη επίθεση ο Άρης μόνος του για τρεις. Αστοχή, αλλά κλασικά χάνει το rebound ο Μαργαρίτης, αλλά ευτυχώς για την ομάδα του ΠΑΟ ο Μόραν πατάει την τελική γραμμή, οπότε η κατοχή είναι για την ομάδα του ΠΑΟ. Οι παίκτες του Άρη δεν πιέζουν. Κατεβάζει ο Κατσιβέλης στην μπάλα. Κόνιαρης, Μαργαρίτης, πολύ ωραίο το χουμ. 26-29, 3 λεπτά πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ο Άρης κατεβάζει την μπάλα, Αθηναίου. Μια κακή πάσα την οποία διορθώνει ο Μόραν. Χάνει όμως την επίθεση ο Άρης. Σε γρήγορη επίθεση η ομάδα του ΠΑΟΚ. Ξαναχάνει την μπάλα ο παίκτης του ΠΑΟΚ, ο Κατσιβέλης. Θεωρώ μια πολύ απερίσκεπτη ενέργεια. Τσαϊρέλης, Αθηναίου για την ομάδα του Άρη. Αθηναίου κρατάει την μπάλα. 7, 6, 5. Πάστιμο, πάρα πολύ ωραία ενέργεια του Αθηναίου στο τέλος της επίθεσης του Άρη. 26-31, 2 λεπτά πριν τελειώσει. Και ο Μαργαρίτης έξω για τρεις. Ο ΠΑΟΚ ξανά αστοχό. Δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να σκοράρει από το τρίποντο. Μια πολύ κακή επίθεση για την ομάδα του Άρη με το λάθος του Αθηναίου. Και έχουμε ένα time out που ζητάει η ομάδα του ΠΑΟ. Μια πολύ κακή εικόνα σε δύο σημεία για την ομάδα του ΠΑΟ. Το πρώτο και το πιο σημαντικό, που είναι κερδισμένοι πόντοι για τον Άρη, είναι τα αμυντικά rebound. Έχει πολύ πρόβλημα η ομάδα του Άρη, του ΠΑΟ, το αμυντικό rebound. Και επίσης ένα πολύ κακό ποσοστό στα τρίποντα. Και νομίζω ότι επιμένει ο ΠΑΟ για να δει πότε θα σπάσει όλο αυτό. Μέχρι στιγμή δεν του βγαίνει. Για την ομάδα του Άρη είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα.
παρουσιάζεται τουλάχιστον πιο συγκεντρωμένη σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Οι δύο ομάδες ξανά επανέρχονται στο παρκέ για το 1 λεπτό και 55 δευτερόλεπτα που μένει για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Η επαναφορά για την ομάδα του ΠΑΟ, που ο Κόνιαρης κατεβάζει την μπάλα. Ο Κόνιαρης δίνει στον Χρυσικόπουλο, Χρυσικόπουλο στο Ζάρα, Ζάρα στο Μαργαρίτη, Κόνιαρης βήματα, φυσικά βήματα. Νομίζω ότι είναι πολύ πεδαριώδη τα λάθη που κάνει η ομάδα του ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι δεν είναι συγκεντρωμένη για ένα τέτοιο παιχνίδι έτσι όπως θα έπρεπε. Ο Φιλιώνης κατεβάζει την μπάλα για την ομάδα του Άρη. 1,5 λεπτό πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Φιλιώνης στο Τσόχλα. Ο Τσόχλα στον Αθηναίου. Επιθετικό φάουλ χρεώνεται. Και έτσι ο ΠΑΟΚ ξαναποκτά την κατοχή. Ο Τζόουνς είναι επαναφορά για τον Κόνιαρη. Κόνιαρης κατεβάζει την μπάλα. Βγαίνει τα σύνο Ζάρας και σουτάρει, γιατί επιτέλου 29-31, ένα λεπτό περίπου πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, ο Φιλιώνης κατεβάζει την μπάλα για τον Άρη. Έξω για τον Τσόχλα, δεν απαντάει, παίρνει το rebound η ομάδα του ΠΑΟΚ. Ο Χρυσικόπουλος κατεβάζει την μπάλα, ο Ζάρας, ενώ ο Παπαθεοδόρου ζητάει ήρεμη επίθεση, ο Τζόουνς κάνει το πάθημο, ο Κόνιαρης φοβάται να σουτάρει για τρεις, κρατάει την μπάλα και χάνει φυσικά την μπάλα. Ο Κόνιαρης νομίζω ότι σε αυτό το σημείο του αγώνα είναι εκτός τόπου και χρόνου. Ο Τσόχλας το Φιλιώνη, το Φιλιώνη στον Αθηναίου. Αθηναίου την μπάλα μόνος του. Ο παίκτης του Άρη Σουτάρη για τρεις χάνει, αλλά χάνει και ο ΠΑΟΚ το αμυντικό rebound. 10 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Άρη, 8, 7, 6, 5, χάνει την μπάλα. Ο Κόνιαρης την πάσα για τον Τζον, καλάθι και φάουλ, καλάθι και φάουλ. 31-31, μία βολή για τον Τζόουνς, 7 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Για να δούμε αν στο τελείωμα πάω πάρει και πάλι το σκορ. Ο Γιαννάκης ξαναδιαμαρτύρεται τον έναν από τους τρεις διαιτητές του παιχνιδιού. Ο Τσόχλας αποχωρεί, ο Σαϊρέλης αποχωρεί και ο Μαργαρίτης για τον ΠΑΟΚ αποχωρεί. Για να δούμε ο Τζόουνς. Αστοχή, 31-31, 4, 3, 2, ένα για τρεις από πολύ μακριά, παραλίγο. Για τον Αθηναίο, 31-31, τέλος πρώτου ημιχρόνου. Το μικρόφωνο γρήγορα στα στούντιο και ξαναερχόμαστε σε λίγα λεπτά για την περιγραφή του δευτέρου ημιχρόνου. Το μικρόφωνο στο στούντιο. Sleep today. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Pointer.gr Hosting Experts. 14 έτη λειτουργίας. Αγορά Domain Name Hosting. Δημιουργία site και αξιόπιστο support. Pointer.gr The Hosting Experts. Γαλλικό στυλ σε κάθε σας κίνηση. Αρωματοπολίων Ροδοσταλής. Τα πιο όμορφα δώρα έχουν ένα όνομα. Ροδοσταλής. Για αρώματα, αφρόλουτρα, κρέμες προσώπου σώματος, σαπούνια, στην τιμή που θέλετε. Αρωματοπολίων Ροδοσταλής. Για να κάνετε αισθητή την παρουσία σας. Το ακριβώς σας άρωμα σε χαμηλή τιμή. Πώληση χοντρική λιανική. Τώρα στην πόρτα σας με ένα κλικ.
rodostalis.gr. The Barrister Lounge Cafe Bookshop στην οδό Φράγκον 3 απέναντι από τα διοικητικά δικαστήρια. Ανοιχτά από τις 7:30 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Με καθημερινές δράσεις πολιτισμού τις απογευματινές ώρες μέχρι και τα μεσάνυχτα. Σας περιμένουμε για να απολαύσετε τον καφέ και το πρωινό σας, καθώς και τα βραδάκια με καθαρά ποτά και καλή παρέα να συμμετέχετε στα δρόμενά μας. Μεταφορές μετακομίσεις Γιώργος Φιντανάκης. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 69 77 72 05 27. Εγγραπτό. Επίσημες μεταφράσεις, δακτυλογραφήσεις, επεξεργασία κειμένων, μετατροπή PDF σε Word, υπαγόρευση, ψηφιοποίηση αρχείων Excel, PowerPoint, ψηφιακές εκτυπώσεις, φωτοαντίγραφα. Θα μας βρείτε Φράγκον 2 με 4 στη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310 544 610. Email engrapto@gmail.com. Engrapto 1 @yahoo.com. Engrapto. Δημοσιογραφικός οργανισμός Κονδύλι. 73 χρόνια δημοσιογραφικής προσφοράς στη Θράκη. Η ημερήσια εφημερίδα Ελεύθερη Θράκη βρίσκεται καθημερινά στα χέρια των αναγνωστών. Ενημέρωση και μουσική από τον Θράκη FM 99,8. Πολιτισμός, σχολιασμοί και τοπική ενημέρωση στο τηλεοπτικό δίκτυο Thraki.net. Δημοσιογραφικός οργανισμός Κονδύλι. Εγγυημένη ενημέρωση χωρίς δεσμεύσεις. Μπουγάτσα Μιλκάκης. Ποιότητα από το 1982. Τα καταστήματά μας θα τα βρείτε Εγνατία 43 στο κέντρο, τηλέφωνο επικοινωνίας 2315 526936 και Γρηγορίου Κολονιάρη 73 στους Ομπελόκηπους, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 749544. Ξαναεπιστρέψαμε στο Fox Sports Arena για την περιγραφή του Δευτέρου ημιχρόνου 36-31 με 5 γρήγορους πόντους για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Αυτή τη στιγμή την κατοχή την έχει η ομάδα του ΑΡ με τον Αυθηναίο στην επαναφορά για τον Φιλιώνη. Επιθετικό φάουλ, σωστή απόφαση, καταλογίζεται στον Μπένσον. Η κατοχή ξανά για την ομάδα του ΠΑΟ, ο οποίος έχει ξεκινήσει φορτάτο στο δεύτερο ημίχρονο, φορτάτο το έκλεισε, φορτάτο το ξεκινάει. Ο Τζόουνς στον Τσόχλα, ο Τσόχλας κατεβάζει την μπάλα. Κόνιαρη, Μαργαρίτη και 38-31. Βάου! Καταλογίζεται στον Μαργαρίτη που είναι και αρχηγός για την ομάδα του ΠΑΟ. Το σκορ είναι 38-31 επαναφορά με το Φιλιώνη από τα πλάγια για την ομάδα του Άρη. Τρίποντο άστοχο, ο Τζόνσον εφηδιασμός. Φάουλ χαμηλά από τον Βίβερ στον Τζόνσον. Η επαναφορά από τον Κόνιαρη για την ομάδα του ΠΑΟΚ, 38-31, 8 λεπτά και 27 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Πολύ ωραία επίθεση, Τζόουνς για 3, δεν κάνει το χα
την ομάδα του ΠΑΟΚ, την μπάλα, το 38-1 παραμένει, υποψία επιθετικού φάουλ, κλέψιμο για την ομάδα του ΠΑΟΚ με τον Μαργαρίτη, γρήγορος αντεβείς Τζόου! Δείχνει και το σήμα και ξεσηκώνει τους φιλάθλους. Σαράντα-31. Άστοχη η επίθεση για τον Άρη. Κόγιαρη στην επίθεση. Ξανά Κόγιαρη. Ζητάει ο Μαργαρίτης. Ζητάει ο Χρυσικόπουλος. Τσόγλας. 4-3-2-3. Για λίγο. Το γήπεδο βουίζει για τρεις. Ο παίκτης του Άρη, ο παίκτης του Έι, ξανά όμως το ριμπάου. Το Άρη με τον Αθηναίου. Αθηναίο για τρεις, εύστοχος, 40-34, πολύ ωραίο ξεκίνημα τρίτου δεκαλέπτου, πάρα πολύ ωραίο ξεκίνημα. Κόνιαρη, ζητάει ο Τσόχλας, δεν την παίρνει, Κόνιαρη για δύο, κάνει ένα πολύ εύκολο καλάθι. Ο Γουίβερ κατεβάζει την μπάλα, πάει μόνος του στο Πέτουέι, χάνει την μπάλα, Μαργαρίτη Τζόουν. 42-34, 6 λεπτά πριν τελειώσει το τρίτο δεκάλεπτο, ο Παναγιώτης Γιαννάκης συγκέντρωσε στο πάγκο. Ο Άρης δείχνει μπλοκαρισμένος στο τρίτο δεκάλεπτο, πετυχαίνει τώρα το καλάθι με τον Αθηναίου και κάνει το 42-36. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος μπήκε αλλαγμένος στο δεύτερο ημίχρονο και ένας Άρης ο οποίος μπήκε αρνητικά αλλαγμένος στο δεύτερο ημίχρονο. Τσόκλας, Κόνιαρη για τρεις, μέσα! 45-36! Ό,τι δεν είδαμε στο πρώτο ημίχρονο το βλέπουμε τώρα από τους παίχτες του ΠΑΟΚ. Κλέψιμο ξανά από το Μαργαρίτη, Κόνιαρη. Σε κοντρόλ επίθεση ο ΠΑΟΚ. Κόνιαρη. Έξω για τον Τσόχλα. Μαργαρίτη. Κάτω από την ρακέτα την προσπίση. Χουχαλά. 47-36. 5 λεπτά πριν τελειώσει το τρίτο δεκάλεπτο. Time out για τον Παναγιώτη Γιαννάκη, καθώς βλέπει ότι η ομάδα του δεν θα πάει καλά στο τρίτο δεκάλεπτο. Ένας Άρης ο οποίος έμεινε δυστυχώς από την τήρια για τους ίδιους και ευτυχώς για τον ΠΑΟΚ είχαμε ένα ξύπνημα. Το σκόρ είναι 47-36 για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Ένα πολύ καλό ξεκίνημα για το τρίτο δεκάλεπτο για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Οι διαιτητές καλούν τις δύο ομάδες ξανά στο παρκέ γιατί έχει τελειώσει το time out. Οι παίκτες των δύο ομάδων επιστρέφουν αργά για να πάρουν θέση.
τα μεγάφωνα καλούν και τον κόσμο σε αυτό το ρυθμό του τρίτου δεκαλέπτου. Και ο Μαργαρίτης μία συντροματική βολή για να ολοκληρώσει το goal foul. Είναι άστοχο, αλλά υπάρχουν και άλλες βολές, μια και έχει δοθεί τεχνική ποινή στο Παναγιώτη Γιαννάκη, τη δεύτερη. Τσόχλα, ευστοχή 49-36. Και η μπάλα στην επαναφορά για τον Πάο από το κέντρο του γηπέδου. Την επαναφορά ο Τζόουνς, ο οποίος επαναφέρει στο Κόνιαρη, Κόνιαρης περνάει το κέντρο. Κόνιαρης προσπαθεί να βρει την καλή πάσα. Προσποίηση, Τσόχλα, 10 δευτερόλεπτα. Τζόουνς κάνει το πάσιμο, έξω η πάσα. Κόνιαρης φοβάται για 3, 4, 3, 2, 1. Για 3 στη λήξη. Έξω η μπάλα. Φάουλ. Καταλογίζεται στον Χρυσικόπουλο, το δεύτερο, το τρίτο δίνει ο πίνακα, το τρίτο στον Χρυσικόπουλο, ο οποίος βγαίνει και στη θέση του περνάει ο Κατσιβέλη. Αθηναίου κατεβάζει την μπάλα για τον Άρη. Σε κοντρόλ επίθεση, Weaver στη κορυφή, Weaver, Αθηναίου, Betway, η ωραία πάσα, φάουλ από τον Μαργαρίτη, ο οποίος έχει τρίτο φάουλ και ο Μαργαρίτης, και γι' αυτό θα περάσει ο Κλάστερ στη θέση του Μαργαρίτη. Δύο βολές για τον Τσαϊρέλη. Άστοχος η πρώτη, 48-36. Τσαϊρέλη. Εύστοχος η δεύτερη, 48-38. 10 υπότιτλοι διαφορά για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Κόνιαρης κατεβάζει. Τσόχλας. Τσόχλας. Έξω, Τζόουνς. Κόνιαρης για 3. Μπαίνει και βγαίνει το θετικό rebound από τον Κλάσσερ και κερδίζει και το φάουλ από τον Τσαϊρέλη. Ένα διαφορετικό σπάο στο δεύτερο ημίχρονο. Εύστοχος ο Κλάσσερ στην πρώτη συμβολή, 49-37, 3:50 πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Άστοχος στη δεύτερη, 49-37 παραμένει. Ο Μπέλ. Φάουλα τον Κόνιαρη, το οποίο είναι το δεύτερο. Στις βολές ο Βασιλόπουλος, άστοχος στην πρώτη βολή, 49-37. Άστοχος και στη δεύτερη. Παίρνει το rebound με τα χίλια ζόρια η ομάδα του ΠΑΟΚ. Ο Τσόχλας κατεβάζει κάτω από τις οδηγίες του Παπαθεοδόρου, που του λέει να κάνει ήρεμα. Τζόουνς έξω στο Κόνιαρη. Διστάζει για 3. Προσποιείται.
Βγάζει την μπάλα έξω. Jones για 3 στη λήξη. Μέσα! 52-37. Ο Μπέλ για τον Άρη. Μπέλ για τον Άρη. Μπέλ για τον Άρη. Προσποιείται τριπλάρι. Φανταστικό καλάθι για τον Μπέλ. Του Άρη πήρε την επίθεση πάνω του. Κατσιβέλης διστάζει να στάρει για δύο. Τόχλας, ενώ έχουμε μια αυτιμαχία κάτω το καλάθι, δεν υπάρχει τίποτα και έχουμε φάουλ από τον Αθηναίου μέσα στις έντονες διαμαρτυρίες του ίδιου και του Παναγιώτη Γιαννάκη στους διαιτητές. Δύο βολές για τον Τσόχλα. Για να δούμε αν θα είναι εύστοχος αυτή τη φορά. Άστοχος πάλι για ακόμα μια φορά. 52-39 παραμένει 2,5 λεπτά πριν το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Άστοχος και στη δεύτερη βολή. Ο Μπέλ κατεβάζει την μπάλα για τον Άρη. Ο Μπέλ κατεβάζει την μπάλα. Τρίποντο για τον Αθηναίου πάνω στην κίνηση. Άστοχο. Κόνιαρης σε κοντρόλ επίθεση. Τσόχλας για τον Πάο. Τσόχλας διστάζει για τρεις. Κόνιαρης. Ο Κλάσεν βγαίνει για σκριν. Περνάει ο Κόνιαρης. Έξω για τρεις. Κακό σουτ για τον Αντών Κατσιβέλη. Χάνει την μπάλα ο παίκτης του Μάρι Τζόνς στον ευρυδιασμό. Παραλίγο καλά δίκαι πάω. Πολύ, πολύ γρήγορο ρυθμό στο παιχνίδι και από τις ομάδες οι οποίες έχουν μπει αλλαγμένες σε αυτό το τρίτο δεκάλεπτο. Δύο βολές για τον Jones. Εύστοχη η πρώτη. Πενηντατρία-39. Ένα λεπτό και 40 δευτερόλεπτα. Για να δούμε τώρα και τη δεύτερη βολή. 54-39 για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Μπέλ κατεβάζει για τον Άρη. Μπέλ. Μπέλ για τον Βασιλόπουλο. Βασιλόπουλο πεφτάνει με τον Τζόου. Ωραία κίνηση. Αστοχή, ο Κλάσε παίρνει το rebound. Κατσιβέλης δείχνει το σύστημα και κατεβαίνει ήρεμα. 14 δευτερόλεπτα για την επίθεση, Κατσιβέλης. Χάνεται η επίθεση μετά το λάθος του Ζάρα, ο οποίος πέρασε στο παιχνίδι. 54-39-58 δευτερόλεπτα. Ο Φιλιώνης κατεβάζει την μπάλα για τον Άρη. Σε ένα αργό τέμπο. Πέτσε Βουίβερ. Βουίβερ. Παραλίγο να κλέψει ο Κόνιαρης. Επαναφορά για τον Βουίβερ, τελειώνει.
γιατροί, εντελώς άστοχο το σουτ, απερίσκεται η ενέργεια του playmaker του Άρη, Μπόνιαρη, Κατσιβέλη, Κλάσεν, Jones, Κατσιβέλη, ωραία ενέργεια, χάνει την μπάλα, εκτός όπου και χρόνου παίξει πάω. Αλλά χάνει και ο Βασιλόπουλος την μπάλα για τον Άρη. Ενώ έχουμε αλλαγή, περνάει ο Τσόχλα στη θέση του Κατσιβέλη. Ο Τζόουνς είναι επαναφορά. Κόνιαρης. Πάει μόνος του, πετράει την μπάλα. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτή την κίνηση. Ενώ μπορούσε να πάει σε ένα πολύ καλύτερο σουτ, ακόμα και αν το πίεζε ο χρόνος. Τέλος τρίτου δεκαλέπτου, γυρνάμε στα στούντιο και επαναρχόμαστε σε δύο λεπτά. I found what the world is searching for. Here, right here, my dear, I don't have to look no more. And all my days. Για ένα πολύ ωραίο φινάλε. Στην επαναφορά η ομάδα του ΠΑΟ και στο κατέβασμα ο Κόνιαρης, ο οποίος τρέχει για να προλάβει να περάσει το κέντρο, ήταν αυτό που διαμαρτυρόταν πριν ο Παναγιώτης Γιαννάκης. Φάουλ! Το οποίο κερδίζει ο Κόνιαρης και χρεώνεται στον Πουλιάντη. Κόνιαρης ξανά με την μπάλα. Τσόχλας. Κόνιαρης. Χάνει την μπάλα μέσα από τα χέρια του. Από το ένα λάθος στο άλλο οι παίκτες του ΠΑΟΚ το 4ο δεκάλεπτο και πιο κρίσιμο του Αθηναίου κατεβάζει, όχι, ναι, συγγνώμη, ο Αθηναίου κατεβάζει την μπάλα για τον Άρη. Αθηναίου, Μπέλ, προσποιείται, Αθηναίου, 6, 5, 4, 3, Μπέλ για 3, άστοχος ο Μαργαρίτης. Παίρνει το rebound, ο Τσόχλος κατεβάζει την μπάλα, foul το οποίο χρεώνεται ο Άρης, η κατοχή παραμένει στον ΠΑΟΚ. Την επαναφορά ο Jones. Όχι. Την επαναφορά ο Jones γρήγορα, γιατί πάλι κάνανε λάθος του παίκτη. Πάω. Κατσιβέλης, ο οποίος πέρασε στο παιχνίδι. Ζάρας. Κατσιβέλης βγάζει έξω για τον Τσόχλα για τρεις. Άστοχο. Στο επιθετικό rebound. Ο Αθηναίου κατεβάζει την μπάλα. Περνάει το κέντρο. Περνάει την πίεση του Ζάρα. Φτάρει για τρεις. Και είναι εύστοχο! 54-48, 5 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του παιχνιδιού. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος δεν βλέπεται κυριολεκτικά στο 4ο δεκάλεπτο. Κατσιβέλης πάει στην ατομική ενέργεια, αστοχή, ένα εύστοχο καλάθι και παίρνει το φάουλ, το οποίο νομίζω ότι δεν υπήρχε. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ στο 4ο δεκάλεπτο πάνε από λάθος σε λάθος. Είναι επαναφορά ο Κατσιβέλης. Jones. Μαργαρίτης, Τσόχλας. 5. 4, 3, 2, 1, πάλι λάθος, φιλιώνεις κατεβάζει την μπάλα,
Αθηναίου. Ωραία πάσα για το Τσαϊρέλι. Φιλιώνει, διστάζει για τρεις. Έξω η μπάλα. Υποψία για, για βήματα. Φιλιώνει, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Τσαϊρέλι. Καλά στο τελευταίο δευτερόλεπτο της επίθεσης. 54 λεπτά πριν το τέλος του παιχνιδιού πάμε σε ένα χιτσκοκικό φινάλε με ένα τεπανωτά λάθη του ΠΑΟΚ, Τσόχλας. Ωραία πάσα, έξω, διστάζουν την παίκτη του ΠΑΟΚ, Κατσιβέλη για τρεις, άστοχος, παίρνει τον ΠΑΟΚ το Άρη, πάει στην αντεπίδεση, προλαβαίνει και γυρίζει η άμυνα του ΠΑΟΚ, για τρεις, μέσα! 54-53 54-53 έχει πάθει blackout ο ΠΑΟΚ. Όπως συμβαίνει σχεδόν πάντοτε σε αυτή τη σεζόν. 54-53 3-51 πριν το τέλος του παιχνιδιού. Για να δούμε το time out το οποίο έχει ζητήσει ο ΠΑΟΚ και είναι το δεύτερό του. Οδηγίες και ζήτησε τις ομάδες. Καθώς ο Άρης έχει ανεβάσει κατακόρυφα την απόδοσή του, ενώ ο ΠΑΟΚ μπορώ να πω ότι έχει δώσει το παιχνίδι, μιας και έχει ρίξει πάρα πολύ την απόδοσή του και κάποια λάθη δεν δικαιολογούνται. Νομίζω ότι αυτά τα λάθη δεν τα βλέπουμε ούτε σε επιβικό. Επιστρέφουν οι δύο ομάδες στο παρκέ. 3-51. Η κατοχή για την ομάδα του ΠΑΟΚ που για ακόμα μια φορά δείχνει διστακτική. Τσόχλας κατεβάζει την μπάλα. Τσόχλας. Έξω η μπάλα. Χρυσικόπουλος. Επιτέλους. 57-53. Σαϊρέλ για τον Άρη. Βασιλόπουλο για τρεις, δεν απαντάει. Παίρνει το rebound ο Μαργαρίτης. Τσόχλας κατεβάζει. Τσόχλας, κάνει τη διείσδυση. Να, κάτι τέτοιο ας το πούμε είναι πολύ απερίσκεπτα. Φιλιώνεις για τον Άρη. Αθηναίου. Το σκρίνο το Τσαϊρέλι. Αθηναίου. 8, 7. Το μπάσιμο. Φάουλ και παραλίγο καλάθι και φάουλ. Για τον Άρη. Δύο βολές για τον Αθηναίου. Άστοχος η πρώτη, 57-53, 2-49 για το τέλος του παιχνιδιού. Αθηναίου στη δεύτερη βολή, εύστοχος στη δεύτερη, 57-54. Τρεις πόντι διαφορά, κατεβάζει την μπάλα ο Τσόχλας, φάουλ από τον Φιλιώνη. Η επαναφορά από το Ζάρα, Τσόκλας, Μαργαρίτης, με πλάτη, στο καλάθι, κλείνεται, βγάζει την μπάλα έξω, Τζόους χάνει, σε γρήγορη επίδεση παίχνει στο Άρη με τον Αθηναίο, μετά το λάθος του ΠΑΟ, ζητάει ο Τσαϊρέλης, Τσαϊρέλης με πλάτη, με τον Ζάρα, γυρίζει, προσποιείται, πετάει την μπάλα, έξω η μπάλα.
υποπτία για αμυντικό φάουλ και κάνει τώρα το φάουλ ο Πουλιάντης πάνω στον Χρυσικόπλο, ο οποίος έχει και δύο βολές, 57-51, δύο λεπτά πριν τη λήξη του παιχνιδιού. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης θα περάσει τον Μπέλ στο παιχνίδι στη θέση του Φιλιώνη. Ο Χρυσικόπουλος στις δύο βολές, σουτάρει την πρώτη βολή άστοχη, δεν του κάνει το χατήρι, μπάλα μπαίνει και βγαίνει. 57-54 παραμένει. Αστοχή και στη δεύτερη βολή. 57-54 επίθεση για τον Άρη με τον Πουλιάντη στο κατέβασμα της μπάλας. Βασιλόπουλος σκρινάρι, Πουλιάντη, Βασιλόπουλος με πλάτη, μπερδεύεται, χάνει την μπάλα, πολύ καλή άμυνα για τον ΠΑΟ. Ο Τσόχλας στον εφηδιασμό, εύκολο καλάθι για τον Χρυσικόπουλο, 59-54, time out για την ομάδα του Άρη. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης θα έχει με τον Πουλιάντη, με τον Πουλιανίτη, με τον οποίο δεν γύρισε να μαρκάρει και άφησε μόνο του το Χρυσικόπουλο. Και πάμε στα τελευταία δύο λεπτά του παιχνιδιού, 59-54, time out για τον Άρη. Μετά το time out υπάρχει κατοχή για την ομάδα του Άρη. Να δούμε πώς θα αντιδράσει ο Άρης τα τελευταία δύο λεπτά του παιχνιδιού. Είναι 5 πόντους πίσω στο σκορ. Οι διαιτητές καλούν τις δύο ομάδες να επιστρέψουν στο παρκέ. Οι δύο ομάδες επιστρέφουν στο παρκέ. Η επαναφορά για τον Άρη, 59-54, 1 και 41 πριν το τέλος του παιχνιδιού. Η αγωνία είναι στο κατακόρυφο. Η επαναφορά για τον Άρη από τον Μπέλ στον Αθηναίου. Αθηναίου με την μπάλα. Φάουλ. Εν τω μεταξύ διαμαρτύρονται και οι δύο προπονητές. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Το φάουλ ήταν καθαρό πάνω στον Αθηναίο. Ο Κόνιαρης επιστρέφει στη θέση του Κατσιβέλη. Ο Αθηναίου αστοχή στην πρώτη βολή. Παραμένει το 59-54 και 35 πριν το τέλος. Έχει και μία δεύτερη προσπάθεια. Ευτοχή στη δεύτερη βολή. 59-55, 4 πόντους πάνω πάω. Το κατέβασμα ο Κόνιαρης. 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 Για τρεις. Άστοχο, αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν να επιχειρήσεις τρίποπο στα μισά της επίδεσης, ενώ είσαι 5 πόντους μπροστά ένα λεπτό πριν τελειώσει το παιχνίδι. Εκπληκτική τάπα στο τρίποντο από τον Μαργαρίτη. Εκπληκτική τάπα. Τσόκλα. 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 Μαργαρίτη. Με πλάτη, Μαργαρίτη, 3, 2, 1, αστοχή, Μπέλ, γρήγορα στην επίλεση για τον Άρη, 37 δευτερόλεπτα. Μπέλ, παίρνει μόνος του την επίδεση, χάνει την μπάλα, χάνει και ο ΠΑΟΚ, για 3 ο Αθηναίου, έξω, επιθετικό.
πάρει πάνω το Μαργαρίτη και κάπου εδώ νομίζω τελείωσε το παιχνίδι. Κόνιαρη! Κόνιαρη, δεν κάνουνε φάουλ οι παίχτες του Άρη, έχουν αποδεχτεί την ήττα. Το γήπεδο ξεσηκώνεται, τσόχλας, φάουλ. 59-55 για τον ΠΑΟΚ, 2 βολές για τον Τσόχλα, 9 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το παιχνίδι. Μια μεγάλη νίκη εκτός συγκλονιστικού απρόβλου για τον ΠΑΟΚ. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης θα έχει με τους παίκτες του και νομίζω δικαιολογημένα. Ημίχρονο, time out για τον Άρη, το τρίτο και τελευταίο, αλλά νομίζω ότι έχει ελάχιστη σημασία πλέον. Αν ευστοχίζει στις βολές ο Τσόχλας, το παιχνίδι έχει οριστικά τελειώσει. Οι διαιτητές καλούν τις δύο ομάδες να έρθουν στο παρκέ. Επιστρέφει η ομάδα του ΠΑΟ. Επιστρέφει και η ομάδα του Άρη. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης είναι εμφανώς εκνευρισμένος, πετάει και το πινακάκι στο πάγκο. Και τα έχει με τους βοηθούς του. Δύο βολές για τον Τσόχλα. Ευστοχή στην πρώτη 60-55. Για να δούμε τώρα και στη δεύτερη προσπάθεια. Τσόχλα. 61-55. Γρήγορα στο κατέβασμα για τον Άρη, νομίζω ότι σε ένα πολύ ωραίο κάρφωμα ο Σαϊρέλης, 61-57, time out. Τρίτο και τελευταίο για την ομάδα του ΠΑΟΚ, νομίζω ότι ήταν αχρίαστο τώρα το time out. Προφανώς έγινε για να αποφύγει τον γρήγορο φάουλ προς την ομάδα του ο Παπαθεοδόρου. Τέσσερα δευτερόλεπτα πριν το τέλος του παιχνιδιού. Οι δύο ομάδες είναι στους πάγκους για το τρίτο και τελευταίο time out που έχει πάρει ο Ηλίας Παπαθεοδόρου. Υπήρχαν έντονες διαμαρτυρίες του Παναγιώτη Γιαννάκη ότι ο Παπαθεοδόρου ήταν στο παρκέ. Εάν κρίνουμε όμως και από τους δύο προπονητές, μπορούμε να δούμε άπειρες φορές και τον Παναγιώτη Γιαννάκη να έχει μπει μέχρι τη γραμμή του τριπότου και να κάνει και αυτός άμυνα στους παίκτες του ΠΑΟ. Νομίζω ότι σε ένα τέτοιο παιχνίδι η πίεση δικαιολογεί αυτά τα δύο πράγματα. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι καθοριστικό ρόλο έπαιξαν τα τελευταία λάθη του Άρη και νομίζω ότι ο Παναγιώτης Γιαννάκης θα έχει περισσότερο με τους παίκτες. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Pointer.gr Hosting Experts. 14 έτη λειτουργίας. Αγορά Domain Name Hosting. Δημιουργία site και αξιόπιστο support. Pointer.gr The Hosting Experts. The Barrister Lounge Cafe Bookshop στην οδό Φράγκον 3 απέναντι από τα διοικητικά δικαστήρια.
ανοιχτά από τις 7:30 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Με καθημερινές δράσεις πολιτισμού τις απογευματινές ώρες μέχρι και τα μεσάνυχτα. Σας περιμένουμε για να απολαύσετε τον καφέ και το πρωινό σας, καθώς και τα βραδάκια με καθαρά ποτά και καλή παρέα να συμμετέχετε στα δρόμενά μας. Εγγραπτό. Επίσημες μεταφράσεις. Δακτυλογραφήσεις. Επεξεργασία κειμένων. Μετατροπή PDF σε Word. Υπαγόρευση. Ψηφιοποίηση αρχείων Excel. PowerPoint. Ψηφιακές εκτυπώσεις. Φωτοαντίγραφα. Θα μας βρείτε Φράγκον 2 με 4 στη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310 544 610. Email εγγραπτό παπάκι gmail.com. Εγγραπτό 1 παπάκι yahoo.com. Εγγραπτό. Μεταφορές μετακομίσεις Γιώργος Φιντανάκης. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 69 77 72 05 27. Γαλλικό στυλ σε κάθε σας κίνηση. Αρωματοπολίων Ροδοσταλής. Τα πιο όμορφα δώρα έχουν ένα όνομα. Ροδοσταλής. Για αρώματα, αφρόλουτρα, κρέμες προσώπου σώματος, σαπούνια, στην τιμή που θέλετε. Αρωματοπολίων Ροδοσταλής για να κάνετε αισθητή την παρουσία σας. Το ακριβό σας άρωμα σε χαμηλή τιμή. Πώληση χοντρική λιανική. Τώρα στην πόρτα σας με ένα κλικ. Ροδοσταλής.gr. Μπουγάτσα Μιλκάκης. Ποιότητα από το 1982. Τα καταστήματά μας θα τα βρείτε Εγνατία 43 στο κέντρο, τηλέφωνο επικοινωνίας 2315 5269 36 και Γρηγορίου Κολονιάρη 73 στους Αμπελόκηπους, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 74 95 44. Δημοσιογραφικός οργανισμός Κονδύλι. 73 χρόνια δημοσιογραφικής προσφοράς στη Θράκη. Η ημερήσια εφημερίδα Ελεύθερη Θράκη βρίσκεται καθημερινά στα χέρια των αναγνωστών. Ενημέρωση και μουσική από τον Θράκη FM 99,8. Πολιτισμός, σχολιασμοί και τοπική ενημέρωση στο τηλεοπτικό δίκτυο Thraki.net. Δημοσιογραφικός οργανισμός Κονδύλι. Εγγυημένη ενημέρωση χωρίς δεσμεύσεις. I got my first real six string.